Αρνηθείς και ψηφοπραγματοποίησε το Διοικητικό Συμβούλιο του Διαζώματος, τον πρόεδρο τον κύριο Μπένο, τον αντιπρόεδρο τον κύριο Θέμελη και τα άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Είδαμε την πορεία των έργων και ειδικότερα το Αρχαίο Θέατρο της Νικόπολης και το Αρχαίο Θέατρο της Χασιόπης, όπου εκεί βρίσκονται σε εξέλιξη οι εργασίες ανάδειξης αυτών των δύο μνημείων. Ξέρετε πόσο σημαντικά είναι τα μνημεία για την περιοχή μας. Το Αρχαίο Θέατρο της Νικόπολης ξεκίνησε, θα λέγαμε, ουσιαστικά τις εργασίες με μια πραγματική σύμβαση που έκανε με την Γέννα Πρέβεζας με την με το Υπουργείο Πολιτισμού. Με κάποια χρήματα έτσι ξεκίνησαν οι εργασίες και μετά με τη βοήθεια του Υπουργείου Πολιτισμού, του Προέδρου και γενικά του Διαζώματος καταφέραμε και πήραμε άλλο 1,5 εκατομμύριο για το Αρχαίο Θέατρο της Νικόπολης και προχωράνε οι εργασίες αυτό πολύ γρήγορα. Ήδη χθες με χθεσινή επίσκεψη είδατε ότι υπήρχαν και σημαντικά ευρήματα, βρέθηκε ένα μέρος της ορχήστρας, αποκαλύφθηκε. Και έχουμε πολλές ελπίδες ότι αυτό το έργο θα αναδειχθεί πολύ σύντομα. Σήμερα ήταν η επίσκεψη στην αρχαία Χασιόπη, όπου είδαμε και εκεί τις εργασίες που γίνονται καθαρισμού του αρχαίου θεάτρου, αλλά και τις άλλες που γίνονται στον οικισμό. Δεν είναι. Ναι, το ίδιο στον διαδρομό. Και θεωρώ ότι πραγματικά τα έργα εξελίσσονται και προχωράνε πάρα πολύ γρήγορα και αναδεικνύονται σωστά. Σήμερα το απόγευμα είχαμε μια σύσκεψη που συζητήσαμε ένα πολύ σημαντικό γεγονός, κατά τη γνώμη μου. Είναι μια πρόταση που έγινε από την κυρία Κέτη Χατζηνικολάου, που είναι και αυτή σαν μέλος του στο Διάζωμα, η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική και μιλάει, μας παρουσιάστηκε μια πολιτιστική διαδρομή των αρχαίων θεάτρων της Ηπείρου. Είναι μια σκέψη που έχει κάνει το Διάζωμα να υπάρχει μια πολιτιστική διαδρομή που θα περιλαμβάνει όλα τα αρχαία θέατρα της Ηπείρου, να μπορέσει να υπάρχει μια προώθηση να προετοιμαστεί ένας φάκελος από το Διάζωμα σε συνεργασία με την περιφέρεια της Ηπείρου για να προωθήσουμε και αυτή την πολιτιστική διαδρομή. Εμείς το θεωρούμε πάρα πολύ σημαντικό αυτό, γιατί θα βοηθήσει και στο να γίνουν γνωστά τα πολιτιστικά μας αυτά μνημεία, αλλά ταυτόχρονα θα βοηθήσει και στην προώθηση και στην πρόθεση της Ηπείρου. Γι' αυτό και θα το στηρίξουμε με όλη μας τη δύναμη και θα είμαστε στο πλευρό. Ήδη φτιάξαμε μια συντονιστική επιτροπή, μια επιτροπή που δουλειάς μάλλον, όχι συντονιστική, μια επιτροπή δουλειάς, που θα αποτελείται από τη μεριά της περιφέρειας, από τον Κωνσταντίνο τον Αχρίβο και τον κύριο Χρήξο τον Άση. Από τη μεριά θα είναι η όλες οι εφορίες αρχαιοτήτων της περιφέρειας Ηπείρου που θα βοηθήσουν και από τη μεριά του Διαζώματος η κυρία Μπέθη, αυτά έχω να σας πω πιο αναλυτικά. Θα συμμιλήσουμε και για τα δύο πρώτα θέματα που αναφέρθηκα, και η κυρία Χατζηνικολάου και η κυρία Μερκούρη και σαφώς ο κύριος Μπένος και ο κύριος Θημάκης που είναι εδώ. Ευχαριστώ. Κύριε Μερκούρη. Με ιδιαίτερη χαρά υποδεχτήκαμε τους εκπροσώπους του Διαζώματος, τον κύριο Μπένο, τον κύριο Θέμελη και τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Χτες έγινε επίσκεψη στον Αρχαιολεπιστοθέατρο της Νικόπολης, όπου εκεί γίνονται από τον Αύγουστο του έτους γίνονται εργασίες από την Επιστημονική Επιτροπή Νικόπολης με τον πρόεδρο τον κύριο Ζάχο. Όπως είδατε, οι εργασίες έχουν προχωρήσει κατά μένα σε μεγάλο βαθμό. Σήμερα επισκεφτήκαμε τον αρχαιολογικό χώρο της Χασιόπης, όπου εκτελούνται δύο έργα στο πλαίσιο του επιστημονικού προγράμματος Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος 2007-2013. Το ένα έργο έχει ξεκινήσει ήδη από το 2000, από το τέλος του 2010. Το δεύτερο έργο, που έχει σχέση
αρέσει, ο τίτλος του είναι «Ανάδειξη της συνοικίας θεάτρου της Κασόπης». Έχει ξεκινήσει να υλοποιείται από το Νοέμβριο του 2011. Εδώ θέλω να πω ότι για την ένταξή του εντάχθηκε και αυτό στο επιχειρησιακό πρόγραμμα της Περιφέρειας Υπήρου. Ήταν μεγάλη συμβολή του διαζώματος του κ. Μπένο, ο οποίος συνέδραμε και προώθησε αυτή την πρόταση για να ενταχθεί το έργο. Έχει ξεκινήσει λοιπόν από τον Νοέμβριο του 2011. Μέχρι στιγμής έχουν γίνει σημαντικές εργασίες. Πρέπει να γίνουν ακόμα περισσότερες για να μπορέσει να αναδειχθεί έτσι όπως είναι το αρχικό τεχνικό δελτίο. Τώρα, όσον αφορά την πρόταση, το προϊόν που μας παρουσίασε απόψε η κυρία Χατζηνικολάου, θέλω να πω ότι είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα και θεσμική πρόταση που αφορά έτσι, την ανάδειξη όλων των αρχαίων θεάτρων της περιφέρειας Υπήρου. Από τη δική μας πλευρά θεωρώ ότι είναι τόσο σημαντικό θέμα που θέλει μια πιο λεπτομερή προσέγγιση, κυρίως σε κάποια τεχνικά ζητήματα που μπορεί να ανακύψουν, που ήδη φάνηκαν απόψε. Ιδιαίτερη συζήτηση και συνεργασία και με την περιφέρεια με το διάζωμα, με τις συναρμόδιες εφορίες της περιφέρειας Υπήρου. Και βέβαια, και αφού ενημερώσουμε και μετά από ενημέρωση της πολιτικής ηγεσίας των υπηρεσιακών παραγόντων του Υπουργείου Πολιτισμού, μάλλον τώρα του Υπουργείου Παιδείας και Συγγραφείου και Αθλητισμού, να διαμορφωθεί το πλαίσιο της συνεργασίας, ούτως ώστε να προωθηθεί αυτό το ενδιαφέρον πακέτο της πολιτιστικής διαδρομής στα αρχαία θέατρα της Υπήρου. Ο κύριος Θεάτης. Σε αυτό το σημείο ήθελα να πω ότι ήδη έχουμε συζητήσει με τον κύριο Μπένο ότι θα επισκεφτούμε τόσο το Υπουργείο Πολιτισμού όσο και το Υπουργείο Τουρισμού για να συζητήσουμε τα θέματα αυτά, γιατί θεωρούμε ότι θα τους βρούμε αρρωγούς πάνω στην σημαντική αυτή προσπάθεια που γίνεται και από το Διάζωμα και από την Περιφέρεια Υπήρου. Πέρα Πέτρο, εγώ είσαι και ο λόγος να εκφράσω μόνο τη χαρά μου που βρέθηκα στην Τύπρο, γιατί δεν γνωρίζω τόσο κάπου. Όπως ξέρετε, ασχολούμαι με την Πελοπόννησο χρόνια τώρα, στην 7-26 και κυρίως με τη Μυσσηνία. Αλλά η εμπειρία μου μέσα από το Διάζωμα νομίζω είναι τεράστια, μεγάλη, μέγιστη θα έλεγα, γιατί αυτή τη φορά γνώρισα από κοντά, χάρη στον Σταύρο στον Πέμπτο βέβαια, και το Διάζωμα του οποίου είμαι πρόεδρος. Γνώρισα τα θέατρα και όλους αυτούς τους αρχαιολογικούς χώρους της Υπήρου που δεν γνώριζα, ομολόγως. Στην Κασόπη για πρώτη φορά βρέθηκα. Είναι ένας χώρος μαγικός. Μαγικός από κάθε άποψη. Από πλευράς φυσικού περιβάλλοντος και από πλευράς βέβαια αρχαιολογικού. Ένα κέντρο σημαντικό της περιφέρειας, της Κασοπέας βέβαια αρχικά. Φάμελο θα έλεγα ίσως υπερβάλλον της Δοδόνης. Έτσι αυτή την εντύπωση απεκόμισε. Έτσι νομίζω ότι είναι. Και βέβαια δεν είναι μόνο το θέατρο που έχει μεγάλη σημασία και η πρόοδος των εργασιών θα δώσει δυνατότητα να δούμε ένα θέατρο ολοκληρωμένο, γιατί σώζεται πάρα πολύ καλά. Η μορφή του είναι δεδομένη, δεν έχει αλλοιωθεί. Θέλει ανατάξει στον εδωλείο μετά τους καθαρισμούς που ως άκουσα από την έφορα προχωράνε και όπως είδα επί τόπου έχουν προχωρήσει αρκετά και θα έχετε ένα ακόμα θεατρικό χώρο νοτιότερα από το χώρο της Δοδόνης. Τώρα, για την Νικόπολη, μπορώ να πω πάρα πολλά πράγματα, μιλάω ώρες τώρα για τη σημασία της Νικόπολης. Είναι ένας χώρος πάρα πολύ αξιόλογος, είναι μια καθαρά ρωμαϊκή πόλη, θα έλεγα, με όλα τα δεδομένα και βυζαντινή βέβαια, με μια ακμή τεραστή διαστάση στο Βυζάντιο. Αλλά το μνημείο του Αυγούστου όμως είναι ένα unicum, μοναδικό μνημείο για όλη την ανθρωπότητα. Ο ίδιος ο Αύγουστος, ο πρώτος αυτοκράτορας της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας το ίδρυσε, προηγείται ενός βωμού της Ειρήνης, όπως λέγεται, Παραπάκης στη Ρώμη, από Έλληνες καλλιτέχνες, πάρα πολύ σημαντικό μνημείο που θα αποτελέσει πόλο έλξης μαζί με όλα τα σχετικά γύρω του βρισκόμενα μνημεία της Νικόπολης. Τώρα, το θέατρο που μας αφορά ιδιαίτερα ως διάζωμα, είναι ρωμαϊκό επίσης θέατρο, κολοσσέων διαστάσεων, το οποίο για πρώτη φορά βγαίνει στο φως. Ενώ τα άλλα μνημεία τα ξέραμε λίγο πολύ ως τώρα, μέσα από τη βιογραφία, τις δημοσιεύσεις και από τη μορφή που δίνουν από μόνα τους εδώ και πολλά χρόνια. Το θέατρο αυτό ήταν πολύ άγνωστο, εκτός από μια σειρά από στοιχεία που σώζονταν στο πάντο διάζωμα. Ο Κώστας Ζάκος με τους συνεργάτες του καταφέρνει να κατέβει σιγά σιγά
στο βάθος του κύλου, να αποκαλύψει μέρος της ορχήστρας, να αποκαλύψει όχι την ορχήστρα σε εκείνη. Αυτό είναι σημαντικό στοιχείο, μια βάση για να μας δώσει όλη την προθία αυτή του άρθρου. Και φυσικά όταν ολοκληρωθεί αυτή η αποκάλυψη, θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε εργασίες συντήρησης, αποκατάστασης καταρχήν, γιατί έχει απολέσει πολλά στοιχεία του, κυρίως τα λίθινα καθίσματα. Τώρα, ποια προσυμφωνηθεί μετά, οι συντηρήσεις είναι κάτι που θα μελετηθεί όχι από μένα, από άλλους. Αυτά τα λίγα είχα να πω. Είδαμε και το ΟΔΙΟ φυσικά, το οποίο ήταν επίσης γνωστό από πολλά χρόνια στην Νικόπολη. Γεωργική εργασίε και βλέπει κανείς ότι σε πάρα πολλά μέτωπα έχει συνδεθεί μια τεράστια πρόοδος, θα έλεγα. Τεράστια πρόοδος. Είναι καιρός η Ήπειρος, νομίζω, να δείξει το πρόσωπό της. Εγώ έχω γνωρίσει τον Μακαρίτη τον Δάκαρη, υπηρετάρχη όπως τον λέγαμε τότε και τον θαυμάζω ακόμα, καθώς και τους μαθητές του διαδόχου που συνέχισαν το έργο του κυρίως στη Δόνη. Και τώρα βλέπω από κοντά, μετά το Δάκαρη, μια νέα γενιά να προχωράει και να αποκαλύπτει αυτά τα μνημεία, τα στερεώνα, τα αναδεικνύει. Να τα προβάλλει όπως πρέπει. Τώρα για τις πολιτιστικές διαδρομές δεν έχω να πω τίποτα. Όλοι άσχημα το έχουμε αγκαλιάσει το θέμα, το έχουμε ακούσει από την Μπέρκα πολλές φορές. Εγώ και ο Μπέρκα. Και γι' αυτό είμαστε εδώ, για να το παρουσιάσουμε. Αλλά όχι μόνο. Εγώ από την πλευρά της εμπειρίας μου, προσπάθησα να βοηθήσω και θα προσπαθήσω να βοηθήσω και στο μέλλον του συναδέλφου τη περιφέρεια εδώ, του οποίου γνωρίζω όλου έναν, είτε ως μαθητές μου, είτε ως φοιτητές μου στο πανεπιστήμιο, είτε ως συναδέλφους από παλιά. Και νομίζω ότι θα έχω την ευκαιρία να ξανέρθω πολλές φορές εδώ. Συγκινητικά όσα μας είπε, Πέτρο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Συγκινητικά. Έλα, Πέτρο. Η Μπέτη, σας λέω λοιπόν και να το γράψω, ότι είναι το σημαντικότερο στέλεχος που έχουμε στον τουρισμό στη χώρα. Και δεν είναι καθόλου υπερβολή αυτό. Εγώ την γνώρισα ως νεαρός δήμαρχος και κάναμε απίστευτα πράγματα στην Καλαμάτα με την Μπέτη. Πριν από 30 χρόνια. Όταν η Μπέτη ήταν 20 χρονών και εγώ 23. Λοιπόν, αυτό που κάναμε σήμερα εδώ ήταν μια πρόταση, δηλαδή μια πρώτη επικοινωνία με την περιφέρεια πάνω σε μια συγκεκριμένη, σε ένα συγκεκριμένο τουριστικό προϊόν, μια επώνυμη διαδρομή αρχαίων θεάτρων στην Ήπειρο. Αυτό σημαίνει, αυτό είναι ενώ επώνυμο προϊόν, δηλαδή ένα προϊόν που θα έχει, που θα γίνει γνωστό στο εσωτερικό κοινό που θα ενδιαφέρεται, αλλά και σε εισερχόμενη πελατεία και το οποίο στην ουσία, αυτή η πρόταση στην ουσία σημαίνει έχει δύο κομμάτια, έχει δύο τμήματα. Έχει ένα μη τουριστικό τμήμα και έχει και ένα τουριστικό τμήμα εμπορικό. Το μη τουριστικό τμήμα λοιπόν, αυτό που προτείναμε είναι να αναλυθεί ένα μεγάλο μέρος από το διάζωμα σε συνεργασία με την περιφέρεια. Τι θα κάνει το διάζωμα? Εμείς προτείναμε το διάζωμα να ετοιμάσει, να έρθει μαζί με την περιφέρεια σε επαφή με τις αρμόδιες υπηρεσίες, κεντρικές κυρίως. Επίσης να ετοιμάσει το διάζωμα όλο το υλικό της τεκμηρίωσης προκειμένου να βασιστεί σε αυτό το πληροφοριακό υλικό, έντυπο και ηλεκτρονικό. Προφανώς εδώ φανταστείτε όχι μόνο CD, DVD κλπ. Αλλά φανταστείτε ότι προφανώς θα υπάρχει ένας κόμβος για αυτή τη διαδρομή. Δηλαδή, ο στόχος είναι αυτή τη διαδρομή να μπει στη συνείδηση του τουρίστα ως ένα προϊόν ποιοτικό με τη σφραγίδα των φορέων που την προτείνουν. Η οποία σφραγίδα θα της προσδίδει, αν θέλετε, μια προστιθέμενη αξία. Θα είναι δηλαδή μια διαδρομή που όλος θα την ακολουθεί. Θα είναι έτσι φτιαγμένη ώστε να είναι ιδιαίτερα ποιοτική και ενδιαφέρουσα, να συνιστά μία πολύ ελκυστική εμπειρία για τον τουρίστα που θα θέλει να την ακολουθήσει. Επομένως, το διάζωμα να συνθέσει, να κάνει τη σύνθεση των χώρων, μιλάω για τα θέατρα αλλά και τους αντίστοιχους αρχαιολογικούς χώρους προφανώς, να κάνει την τεκμηρίωση. Και ένα πολύ σημαντικό επίσης κομμάτι είναι το διάζωμα να βάλει τα ποιοτικά κριτήρια για το δεύτερο τμήμα αυτού του έργου, που είναι το τουριστικό, το εμπορικό, το οποίο φυσικά δεν μπορεί να γίνει
ούτε από το διάζωμα ενό σωματείου κερδοσκοπικό, δεν μπορεί να γίνει ούτε από την περιφέρεια που είναι μια διοικητική δομή, μπορεί να γίνει από την αγορά, δηλαδή από τα τουριστικά γραφεία. Επομένως, να μπουν και συγκεκριμένες προδιαγραφές για την εκτέλεση, για την υλοποίηση της διαδρομής από μέρους τουριστικών γραφείων. Αυτή είναι η πρόταση σε πολύ λίγα, με πολύ λίγα λόγια. Προφανώς πίσω από αυτή την πρόταση κρύβεται πολλή δουλειά και για την τεκμηρίωση, για, το στοχευμένο, για την προετοιμασία του στοχευμένου μάρκετινγκ, για τις ποιοτικές προδιαγραφές που θα χρειαστούν, για όλα αυτά τα πράγματα. Η οποία, από ό,τι σας είπα, ένα μεγάλο μέρος εμείς προτείνουμε να αναλυθεί από το διάζωμα και να δώσει το διάζωμα σε αυτήν την διαδρομή την υποστήριξή του, τη σφραγίδα του. Αυτή είναι η λογική. Από την πλευρά της περιφέρεια και αυτή θα πρέπει να αναλάβει κυρίως τις σχέσεις με αυτά τα τουριστικά γραφεία που πρέπει να αναλάβουν. Ανοιχτά, ενδεχομένως, δηλαδή μια εκδήλωση ενδιαφέροντος, που θα έρθουν, θα φέρουν θα μας βεβαιώσουν με κάποιους τρόπους ότι πληρούν αυτές τις προδιαγραφές. Από τις προδιαγραφές, ένα αρκετά σημαντικό πράγμα είναι αυτά τα τουριστικά γραφεία να έχουν σχέσεις με εξειδικευμένα γραφεία του εξωτερικού, γραφεία που διακινούν πελατεία με ιδιαίτερα πολιτιστικά ενδιαφέροντα, προφανώς και στο εσωτερικό με αντίστοιχα γραφεία. Νομίζω ότι οι πελατείες στην οποία μπορούμε να στηριχτούμε και τελειώνω με αυτό, να ξεκινήσουμε μάλλον τα πρώτα χρόνια, είναι πελατεία μέσου και υψηλού μορφωτικού επίπεδου στο εσωτερικό και στο εξωτερικό. Αυτό θα είναι λιγάκι πιο εύκολο και πιο φθηνό, αν θέλετε, το marketing, δηλαδή θα απευθυνθούμε και στα κομμάτια αυτά του γενικού κοινού, αλλά και κυρίως στους επιστήμονες, στους εξειδικευμένους επιστήμονες, αρχαιολόγους, ιστορικούς, στους ηθοποιούς, αν θέλετε, στους σκηνοθέτες, όλους όσους ασχολούνται άμεσα ή έμεσα με τα θέατρα και φυσικά και σε διαφόρων ειδικοτήτων επιστήμονες, οι οποίοι έχουν όμως ενδιαφέροντα μορφωτικά σημαντικά. Και θα ξεκινήσουμε έτσι. Δεν θεωρούμε ότι από την αρχή ένα τέτοιο εγχείρημα θα φέρει στην περιοχή χιλιάδων επισκεπτών. Θα ξεκινήσει σιγά σιγά με προσοχή και για τους ίδιους τους χώρους και σιγά σιγά η φήμη του θα διαδίδεται. Θα διαδίδεται και μέσω του marketing, θα διαδίδεται και μέσω της, του λεγόμενου word of mouth, έτσι, δηλαδή ο ένας τον άλλον, που είναι πολύ σημαντικός τρόπος διάδοσης των χαρακτηριστικών ενός προορισμού, γιατί εδώ μιλάμε για ένα ιδεατό προορισμό, έτσι. Και πιστεύω ότι σιγά σιγά θα αυξάνονται και τα μεγέθη που θα διακινούνται και η φήμη αυτής της διαδρομής. Επομένως, η λογική είναι να ξεκινήσει από την Ήπειρο, που δεν είναι το πιο τουριστικό μέρος της Ελλάδος, παρόλο που έχει πυρήνες τουριστικούς αναπτυγμένους στα παράλια. Γιατί στην Ήπειρο ακριβώς αυτό το όλο εγχείρημα γίνεται και πιο ενδιαφέρον και πιο σημαντικό. Ευχαριστώ πολύ. Για λόγια από μένα, λειτουργούν αυτά ή όχι. Είναι μια επίσκεψη εργασία σας που κάνουμε πια. Θυμάστε, οι πρώτες επισκέψεις ήταν πιο πολύ γνωριμίες με το περιβάλλον της Ηπείρου, του διαζώματος. Τώρα όμως έχουμε κάνει ένα ποιοτικό άλμα. Θέλω να σημειώσω ότι έχουμε το πιο ολιστικό πρόγραμμα στην Ήπειρο, το διάζωμα, το πιο προωθημένο από κάθε άλλη περιφέρεια της χώρας. Αυτό δεν είναι τυχαίο, γίνεται για πολλούς λόγους. Ο ένας λόγος είναι ότι τα μηνύματα είναι υπέροχα. Υπέροχα. Ξέρετε, συνδυαστικά έχουμε όλους τους τύπους αρχαίων θεάτρων της ελληνιστικής και της ρωμαϊκής περίοδου στην Ήπειρο. Παρ' όλα αυτά δεν είναι αυτό το κυρίαρχο κριτήριο για μας. Είναι οι άνθρωποι που συναντήσαμε εδώ. Είναι οι άνθρωποι. Συναντήσαμε μια μεγάλη αγκαλιά από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού, από τους αρχαιολόγους μας,
πρώτα απ' όλα από τους εφόρους, αλλά και από όλα τα, και από τα νέα παιδιά, την νέα γενιά, τώρα το λόγο που είναι σπουδαία. Αλλά και η αυτοδιοίκηση. Με κορυφαία και στο λέω, γιατί μου αρέσει να δίνω και ονοματιπόλυμο στο δημόσιο λόγο, το στράτο. Ο στράτος με έχει γοητεύσει, κυρίες και κύριοι, στο λέω ξεκάθαρα. Έτσι. Σου δημιουργεί μια ασφάλεια, έχει μια σεμνότητα απίστευτη, που κινείς τον ο στράτος. Παρόλη την πολυσχήρη δραστηριότητα και στον ιδιωτικό και στον δημόσιο χώρο. Και βλέπετε τι πετύχαμε σε μόλις 2 χρόνια. Έχουμε έργα σε όλα τα τέταρτα της Κύπρου, το βλέπετε. Γι' αυτό σας είπα είναι το πιο ολιστικό πρόγραμμα που έχω. Και σε μνημεία σπουδαία. Ακούσατε τον κύριο Θέμελ, έτσι και από την κυρία Μερκούρη, για τις επισκέψεις μας στο Ρωμαϊκό Θέατρο της Νικόπολης, που είναι το σημαντικότερο ρωμαϊκό θέατρο στον ελληνικό χώρο. Αλλά και για αυτή την έκσταση που σου δημιουργεί η Κασόπη. Η άγνωστη Κασόπη, η οποία πιστέψτε με σε 2 χρόνια θα γίνει πολύ γνωστή. Όποιος πάει εκεί θέλει να σε αναπάρει, είναι απίστευτος ο χώρος. Και εξαιρετικό το θέατρο. Το οποίο σου έρχεται σε πολύ καλή κατάσταση. Συνεπώς, από εδώ και μπροστά θα μας βλέπετε και να μας ξαναβλέπετε, μην ξεχνάτε ότι το διάζωμα στον πυρήνα τον αξιακό έχει 2 πράγματα. Μια απέραντη αθότητα, γιατί είπαμε δεν διαχειριζόμαστε πόρους του κράτους, σε ίσα που βάλαμε στοίχημα από την αρχή να αντλήσουμε πόρους από την κοινωνία προς το κράτος. Ήταν μια αντίστοιχη πορεία, πολιτισμική εγώ θα έλεγα, όχι τεχνοκρατική και οικονομική. Γιατί όλοι απλώναν το χέρι στο κράτος και είδατε που καταντήσαμε τα φορτώσαμε πάνω στο κράτος. Σε αυτόν τον απίστευτο κρατισμό που αναπτύχθηκε σε αυτή τη χώρα. Αλλά και ο χαρακτήρας, σας θυμίζω, είναι χαρακτήρας υποκινητικός και ανάπτυξη συνεργειών. Και όλο αυτό το βρίσκεται στην πιο γοητευτική και ολοκληρωμένη μορφή του στην Ήπειρο. Δηλαδή στην Ήπειρο, όταν σκεφτόμαστε Πέτρο, δεν μπορούσαμε να ονειρευτούμε ότι σε 4 χρόνια να φτάσουμε σε κάποια περιφέρεια της χώρας σε αυτό το αποτέλεσμα. Που είμαστε σήμερα. Είδατε, εξασφαλίσαμε πόρους. Να, ο στράτος, ας πούμε, ήταν η γονιμοποιός δύναμη που έδωσε 100.000 ευρώ για τον καθαρισμό και μου έδωσε και εμένα όπλα. Δώσαμε μάχη σπουδαία κάτω για να εξασφαλίσουμε το 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Και όπως έξω, όχι από το περιφερειακό πρόγραμμα, από το ΕΠΑΝ. Αυτό έχει αξία. Έτσι, η στράτη που δεν δεσμεύσαμε τις περιφέρειες χρήματα. Είναι από το κέντρο. Που σημειώστε άλλα τρία θέατρα είναι στο ΕΠΑΝ. Έτσι, και μεγάλα θέατρα. Δοδόνη, η Λάρισα και δεν θυμάμαι ποιο άλλο εδώ. Και η Αντίδαρος. Σκεφτείτε. Σε ποια χωρία μνημείων μπήκε πια η Νικόπολη. Και βεβαίως η Κασόπη που προετοιμάστηκε σωστά και όμορφα και ο στράτος έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο στο να ενταχθεί στο περιφερειακό πρόγραμμα η Κασόπη. Πλάι σε όλα αυτά, επειδή στο διάζωμα συζητάμε και για την επόμενη μέρα πάντα, δηλαδή όταν κάνουμε βήματα, ήταν φυσικό όταν ξεκινήσαμε να έχουμε στόχευση στον πυρήνα της αποστολής μας, που ήταν η ανάδειξη όπως. Τώρα όμως, αφού πέρασαν ήδη 4 χρόνια και κάναμε και τη Γενική Συνέλευση, εκεί τέθηκαν και οι βάσεις για τις νέες μας δραστηριότητες, όπου υπόθηκαν σπουδαία πράγματα. Μία εισήγηση ήταν τις μπέτες, μας την έκανε στη Γενική Συνέλευση και την εφαρμόζουμε για πρώτη φορά εδώ, που είναι η πολιτιστική διαδρομή. Σημειώστε, άλλη πολιτιστική διαδρομή δεν υπάρχει στην χώρα με επίκεντρο μνημεία. Πρώτη φορά εδώ θα εφαρμόζουμε. Και σημειώστε ότι θέλουμε να αλλάξουμε την οτροπία στράτου, έτσι. Να το πω έτσι πολύ λαϊκά, του αρπακόλα, ότι όλα γίνονται στην τύχη. Εδώ θα οργανώσουμε να προλαβαίνουμε εξαιρετικές ποιοτικές προδιαγραφές. Γι' αυτό θα εγγυηθούμε το διάζωμα και η περιφέρεια. Θα κάνουμε ένα φάκελο εξαιρετικά υψηλού επίπεδου, δηλαδή με υλικό ψηφιακό, αλλά και συμβατικό υλικό που θα προμηθεύονται οι άνθρωποι που θα επισκέπτονται τα μνημεία. Με όρους, υπόθηκε χαρακτηριστικά στη σύσκεψη ότι θα βάλουμε όρους ακόμα και για τη μουσική που θα ακούγεται. Στα λέω μέσα στα πούλμαν. Μην μπαίνει ο άλλος και ακούει σκυλάδι, ας πούμε. Θέλω να σας πω, θα φτάσουμε σε τέτοια λεπτομέρεια. Και θα υπάρχει και ISO, δηλαδή θα υπάρχει και επιστοποίηση ποιότητας στο προϊόν αυτό. Για να αποκτήσει πραγματικά αξία και περιεχόμενο, επειδή καταρχήν καστρέφεται σε μια ειδική κατηγορία τουριστών. Κάναμε την πρώτη ανταλλαγή απόψεων. Για λόγους διοντολογίας δεν μπορούμε να επεκταθούμε σε λεπτομέρειες, γιατί με το στράτο θα ενημερώσουμε πρώτα τους υπουργούς. Θέλαμε να δούμε πρώτα να διερευνήσουμε τις δικές μας προθέσεις. Θέλαμε να είναι σε απόλυτη
αρμονία και το θεσμικό μέρος της προσπάθειας, δηλαδή έχουμε εδώ τους εφόρους. Οι εφόροι πρέπει από εμάς να έχουν την απόλυτη κάλυψη ηγεσίας τους. Δεν μπορούμε να λειτουργούμε ερήμηση. Αναφέρομαι στους αρχαιολόγους. Γι' αυτό θα επισκεφτούμε μαζί τις δύο ηγεσίες και μετά, όταν με το καλό έχουμε τις πρώτες στράτο, το πράσινο φως, νομίζω και διαδικτυακά μπορούμε να το κάνουμε και στις τοπικές κοινωνίες και στους ανθρώπους του τουρισμού και να γίνει και ένας διαδικτυακός διάλογος γύρω από όλη αυτή την απόπειρα που θα ξεκινήσουμε εδώ. Κλείνοντας, να σας πω ότι για μας πάντα εσείς αποτελούσατε μια σπουδαία δύναμη. Εγώ παρακολουθώ όλα τα γραπτά σας διαχρονικά και από τις συναντεύξεις, αλλά και είσαστε για μας μια μεγάλη δύναμη που το έχετε πιστέψει, ενώ όλο το εύρος των μέσων μαζικής ενημέρωσης της περιοχής και σας ευχαριστούμε θερμά γι' αυτό. Να ξέρετε ότι στον διάδρομο είμαστε πολύ ονειροπαρμένοι και επίμονοι. Ακούσατε τον αρχαιολόγο Θέμελη. Έχετε ακούσει εδώ ότι έχει κάνει Θέμελη στην πατρίδα μου. Απίστευτα πράγματα στην αρχαία μισή. Έτσι, ο οποίος είναι ποιητής, δεν είναι αρχαιολόγος. Πρώτα απ' όλα είναι ποιητής. Θα είμαστε λοιπόν εδώ στη διάθεσή σας πάντα με απόλυτη αυθότητα και με απόλυτα εθελοντικό πνεύμα σε αυτή τη γωνιά της χώρας μας που θα βάλουμε κι εμείς πιστεύω ένα τετραδάκι για να πάρει την πορεία που της αξίζει. Είμαστε στη διάθεσή σας αν θέλετε να μας κάνετε ερωτήσεις. Νομίζω ότι μας καλύψατε τα πράγματα. Φαντάζομαι ότι η ίδια πρόταση θα καταδικαστεί και στην Άρτα και στα Γιάννενα σε επισκέψεις που θα κάνετε για τις πολιτιστικές διαδρομές. Όχι, όχι, θα τη διαχειριστεί, θα τη διαχειριστεί η περιφέρεια μέσω του κυρίου Γιωργάνου. Ωραία, εντάξει. Θα τη διαχειριστεί η περιφέρεια ενώ τα. Και μάλιστα η Επιτροπή είναι τετραμελής, όπως σας είπε ο κύριος Γιωργάνου. Δύο στελέχη του διαζώματος και δύο της περιφέρειας, πολύ υψηλού επίπεδου στελέχη. Ο ένας είναι ο Κωνσταντίνος, τον ξέρετε. Έτσι. Και το Φρίξο, τον ξέρετε. Και από εμά είναι και ένα σπουδαίο γραφείο που ασχολείται, ίσως το καλύτερο γραφείο της χώρας που ασχολείται με τη διαχείριση προϊόντων πολιτιστικών και παραγωγή ψηφιακού υλικού. Θα κάνουμε πολύ ωραία πράγματα, το ξέρω. Έχουμε ένα υπέροχο πρωτογενές προϊόν, που είναι η έκδοση. Την έχετε πάρει την έκδοση της Υπήρου. Είναι μια πολύ ωραία έκδοση. Κάτω και το ντοκιμαντέρ που έχουμε κάνει την ειδική εκδήλωση εδώ, θυμάστε. Τώρα θα έρθουμε πολύ σύντομα να κάνουμε και την ψηφιακή ξενάγηση μέσω κινητών τηλεφώνων, που την έχουμε κάνει ήδη στην Επίδαυρο, στη Μεσίνη και στους Δελφούς. Και θα έρθουμε και στην Ήπειρο. Και θα κάνουμε ειδική παραγωγή. Του καλύτερου δυνατού υλικού στους φακέλους που θα δίνονται στους επισκέπτες μέσω αυτού του προγράμματος.